Σέντρα λοιπόν με τον Γέντρισεκ πάνω από την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς έχει πάρει την εστία μπροστά από το πέταλο αριστερά που είναι και η δική του οπαδή. Δεξιά είναι ο Γκαραβέλης, η μπάλα φτάνει με αρκετές πάσες στον goalkeeper του Βόλου. Θα γεμίσει Γιαννούλη στην κεφαλιά, σημαδεύει προς τον Μίσιτς και ο Κροάτης ελέγχει για τον Κρέσπο. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο με τον Στοχ να κάνει το κοντρόλ, να γυρίζει ωραία στο Γιαννούλη. Γιαννούλη σεντράρει μες στην περιοχή, κεφαλιά, γκολ! Ο Λιμιός! Γκολ από το Λιμιό! Να ο Δημήτρης Γιαννούλης στη σέντρα και ο Δημήτρης Λιμιός το γκολ. Αγίου Δημητρίου, μεγάλη χάρη του. Οι δύο Έλληνες άσοι, οι δύο Έλληνες διεθνείς όπως και στο μάτς το προηγούμενο συνεργάζονται. Εξαιρετική η πάσα, η πρώτη του στόχ για τον Γιαννούλη, η σέντρα του και ως φόρο ο Δημήτρης Λιμιός με καρφωτή κεφαλιά κάνει το 1-0 στο 21ο λεπτό για τον δικέφαλο του Βορρά. Λιμιός ξεκινάει από τα δεξιά, παίζει με τον Μίσιτς, περιμένει ο Πέλκας και πάλι προς το Λιμιό, ωραία πάσα, Λιμιός πατάει περιοχή, πέφτει κάτω, πέναλτι, το δίνει ο διαιρετής, ναι. Πέλκας ετοιμάζεται. Πέλκας εκτελεί, σκαφτά γκολ, 0-2 ο ΠΑΟΚ με τον Δημήλκα. Δημήτρης Γιαννούλης την πρώτη ασίστ, Δημήτρης Λιμιός το πρώτο γκολ, Δημήτρης Λιμιός κερδίζει το πέναλτι, Δημήτρης Πέλκας ευστοχή στο πέναλτι, Δημήτρης Ορμπατζόγλου περιγράφει, τι άλλο θέλουμε, Αγίου Δημητρίου, δηλαδή τώρα αυτό αν δεν είναι εκπληκτικό, όλο αυτό το οποίο περιγράφω με τους πρωταγωνιστές, όλους τους Δημήτριδες εδώ να γιορτάζουν με τον καλύτερο τρόπο. Μπίσεσβαρ, πασάρι στον Ακπομ, είναι μόνος του, άναρχο παιχνίδι, εντελώς άναρχο. Στο τέλος έχει ανέβει πάντως ο Βόλος για να πιέσει, σούτ από μακριά, μπλοκάρει ο Ζίφκοβιτς. Το σούτ του Δημόπουλου μάλλον στην τελευταία φάση του αγώνα εδώ στο Βόλο. Πράγματι τέλος παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ κερδίζει το Βόλο εδώ στο Παθεσσαλικό, άλλοι τρεις βαθμοί για την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς να φορτσάρει, με γκολ του Λιμιού στο πρώτο ημίχρονο και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πέλκα, καθαρίζει το παιχνίδι, παίρνει το τρίποντο και γυρίζει Θεσσαλονίκη ως πρωτοπόρος. Αρένα 89,4.